Λοιπόν, καλημέρα, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μαζί μα τον Πρωθυπουργό. Γεια σα, κύριε Μητσοδάκη. Καλημέρα σα, πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα σα. Αν και περάσαν πέντε χρόνια, πρέπει να πούμε, την τελευταία μα το, το είχαμε συζητήσει <laughs> πολλέ φορέ, τα καταφέραμε όμω. Τα καταφέραμε. Κάλιο αργά, αργά παραποτέ. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα κουβεντιάσουμε όλα, φαντάζομαι και εσεί. Και αρχή θέλουμε να κάνουμε με την βία, κύριε Πρόεδρε. Ε, και με το σκηνικό βία το οποίο δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσωπικά με τρόμαξε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που είδα το Σάββατο ήταν ένα τρομακτικό σκηνικό, νομίζω, όλου μα. Mm -hmm. Και αυτό που έγινε την Κυριακή με τον πρόεδρο τη Εξωματική Αντιπολίτευση, τον οποίο κάποιοι επιτέθηκαν στον αρχικό τη Εξωματική Αντιπολίτευση, αλλά και το σπιράλ το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Μπορεί να μην καταγράφετε στα στατιστικά σα. Αλλά υπάρχει ανασφάλεια. Δείχναμε πριν στην Καλιθέα ε, την περιοχή που έσκασε βόμβα χθε. Είναι σε βόμβαρδισμένο τοπίο. Έχετε απόλυτο δίκιο να ξεκινάτε την εκπομπή με ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολεί όλους, να μας στεναχωρεί όλους και να μας κινητοποιεί όλους ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να μην επαραληφθεί ποτέ εικόνα σαν αυτή την οποία είδαμε στην Θεσσαλονίκη. Καταρχά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να αποδοθούν ευθύνε. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουμε ήδη έναν πιο αυστηρό αντιρατσιστικό νόμο και εφόσον υπάρχουν παραπομπές στη δικαιοσύνη θα δικαστούν mm -hmm. οι ύποπτοι με αυτό το νομικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι υπήρξε και μια συνολική κινητοποίηση της, της κοινωνίας η οποία πια έρχεται και λέει ότι δεν είμαστε αυτοί. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια χώρα στην οποία κάποιο να μην αισθάνεται άνετα να κυκλοφορήσει στον δρόμο έτσι όπως θέλει να είναι. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Να ξεκινήσω με τι πολύ σημαντικέ παρεμβάσει που κάνει η κυβέρνηση τον βαρά στο bullying στα σχολεία. Διότι αυτό το οποίο νομίζω μα ανησύχησε σε όλου ήταν το γεγονό ότι υπήρχαν παιδιά 16, 17, 15 χρόνια 15 15 που συμμετείχαν. Και, και καθημερινά σε, περιστατικά σε αυτέ τι συμμορίε. Και πολλά από αυτά τα περιστατικά ξεκινούν από τα σχολεία. Γι' αυτό και η πλατφόρμα για το bullying η οποία ενεργοποιείται ε, άμεσα, οι παρεμβάσει που έχουμε κάνει στο σχολείο σε επίπεδο ε, ενίσχυση των σχολικών δομών με ψυχολόγου έχουν πολύ μεγάλη σημασία διότι μπορούμε να εντοπίσουμε ή προσπαθούμε ε. να εντοπίσουμε τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα τη πραγματικής πληροφοράς νωρίτερα για να μπορούμε να παρέμβουμε και νωρίτερα. Προφανώς δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί άρα, μόνο κατασταλτικά. Άρα μιλάτε για πρόληψη και όχι για καταστολή. Μιλάω και για τα δύο. Βλέπουμε για παράδειγμα ε, αστυνομική παρουσία περισσότερη. Μιλάω και, και για τα δύο. δύο. Νομίζω, ότι, νομίζω, ότι, νομίζω, ότι, αρκεί νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη αναγνώριση ότι έχει ενταθεί η παρουσία της αστυνομίας, κυρίως στις γειτονιές, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι απασχολούσε πολύ, ειδικά τους κατοίκους των, των μεγάλων πόλεων, ειδικά στις πιο δύσκολες γειτονιές, αυτές που μπορεί να έχουν πιο, ε, πιο επιβαρημένο ιστορικό εγκληματικό, τόσο είναι σημαντικό να υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Είχα πάει πριν από 10 μέρες στον Ασπρόπουργο. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι βλέπουμε περισσότερη αστυνομία, θα θέλαμε ακόμα περισσότερη, αλλά σίγουρα η παρουσία της αστυνομίας δρά αποτρεπτικά. Και βέβαια Όσο ξέρετε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να απλοποιούμε ε, και την ε, σχέση του πολίτη με το κράτος, ε, μπορούμε να ε, απελευθερώνουμε και αστυνομικούς από δουλειέ γραφείων για να τους βγάζουμε στον δρόμο. Ναι. Και αυτό τελικά, είναι ο σκοπός. Έχουμε πολλούς αστυνομικούς mm -hmm. στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ. Θα πρέπει να τους κατανείμουμε πιο σωστά και να τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αν δείτε όμως συνολικά τα στατιστικά στοιχεία. Τη εγκληματικότητα και δεν αναφέρω μόνο τον τελευταίο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αισθητή βελτίωση. Αυτό όμω δεν αντανακλάται κατά ανάγκη και είμαι ο <χι> πρώτο που θα το αναγνωρίσω στο αίσθημα του πολίτη. Γιατί υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά ε, τα οποία παίρνουν μεγάλη ε, δημοσιότητα και διαμορφώνουν γενικά ένα κλίμα το οποίο είναι, α μην το κρύψουμε, δυσάρεστο. Και αυτά τα περιστατικά, κύριε Πρόεδρε, αφορούν και σε βομβιστικέ επιθέσει, τι οποίε τι βλέπουμε συνεχώ στο αστυνομικό δελτίο και σε ένοπλε επιθέσει. Δηλαδή. Κοιτάξτε όμω, υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει, πολλά που υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει σίγουρα μια σημαντική πρόοδο mm -hmm. στις υποθέσεις στι υποθέσει που αφορούν την κρυκμάφια. Νομίζω το βλέπετε. Η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να εξηχνιάσει τέτοιες υποθέσεις και νομίζω το κάνει ε, πολύ καλά. Ε, εκεί ε, σίγουρα ε, έχουμε δει ε, πολύ ε, θετικά δείγματα γραφής και μια και με πάτε στο γενικότερο ζήτημα της παραβατικότητας θα ήθελα να πω και μια κουβέντα για το ζήτημα της οπαδικής βίας όπου προφανώς αναμένουμε ακόμα ε, από την, ε, την αστυνομία να ολοκληρώσει την έρευνά της για το τραγικό περιστατικό ε, του με του. τον θάνατο okay. του, ε, του αστυνομικού στο Ρέντι. Αλλά θέλω να τονίσω ότι οι παρεμβάσεις που κάναμε, το δραστικό κλείσιμο ε, των γηπέδων, οι αυτοματοποιημένες ποινές οι οποίες επιβάλλονται πια χωρίς μάκε μου και χωρίς αστερίσκους με έναν τρόπο mm -hmm. θα έλεγα ο οποίος δεν επιδέχεται ιδιαίτερη αμφισβήτησης. Μέχρι στιγμής, το τονίζω, Είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτό που λέω. Μέχρι στιγμή φαίνεται να έχουν παράγει θετικά αποτελέσματα. Εικόνα των γηπέδων. Είναι μια εικόνα που δεν φαίνεται να υπάρχει ένταση. Βλέπετε ομάδε μπορεί να χάσουν εντό έδρα από αιώνιου αντιπάλους και αυτό να μην προκαλεί τι αντιδράσει τα... ε, στενάχωρο για εμά. Θέλισσα στα τρία γκολ που ε, 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 στενάχωρο <στονίκημα> ενδεχομένω για, ε, για εμά ω ως, ε, ε, ως φιλάθου, αλλά σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την, την ικανοποίησή μα για το γεγονό ότι φαίνεται τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο να είμαστε ε, στη σωστή κατεύθυνση στο μπάσκετ. Έχουμε φύγει πολύ πιο μπροστά και βλέπουμε εικόνε ε, ε, και στο Ελληνικό Πρωτάθλημα αλλά κυρίω και στην Ευρωλίγα με πολλά νέα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο γήπεδο, οικογένειε. Έτσι θέλουμε Μες. τον επαγγελματικό αθλητισμό. Μα έχει λείψει η ελληνική κυβέρνηση και, και, είμαστε... και πιστεύουμε ότι έγινε στο τελικό του κυπέλου όμω το mm -hmm. μπάσκετ. Ε, και με, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε εκεί πιστεύω και στο γοδόσφαιρο. Αρκεί να το θέλουν όλοι. Και όταν αναφέρομαι όλοι σε όλου, αναφέρουμε και στου παράγοντε των ομάδων. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, τώρα, ε, πριν πάμε στο κομμάτι τη καθημερινότητα, γιατί η εκπομπή μα ασχολείται πάρα πολύ με την καθημερινότητα του πολίτη, θα πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Το δύσκολο θέμα είναι τα τέμπη. Η αντιπολίτευση σα κατηγορεί συνολικά για συγκάλυψη. Δηλαδή και τα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου τύπου σήμερα δείχνουν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να συγκαλύψει το θέμα. Και υπάρχουν δύο ζητήματα τουλάχιστον στα οποία νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Πρώτον, εάν έχει γίνει μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας και δεύτερον, αν υπήρχαν βαγόνια τα οποία κουβαλούσαν κάτι σε αυτό το, στην εμπορική αμαξοστοιχεία, τα οποία δεν μάθαμε ποτέ. Είναι... Δεν μπορώ να τα είναι... θέσω, δηλαδή νομίζω ότι τα Ξέρετε, πιο, είναι ευθύνω, πολύ... δεν μπορώ να τα θέσω. Ναι, είναι πολύ, πολύ στενάχωρη, πολύ δυσάρεστη αυτή η συζήτηση, θα έλεγα και για εμένα προσωπικά. Οφείλω όμως να, να δώσω κάποιες συγκεκριμένε απαντήσεις, διότι το τελευταίο... Το οποίο θέλουμε είναι ο δημόσιος διάλογος να πέσει θύμα ε, φημών, ε, fake news, τα οποία θα έλεγα ότι αδικούν ε, το μέγεθος της τραγωδίας και σίγουρα δεν διευκολύνουν στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση ε, της δικαιοσύνης. Καταρχάς, να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο δικαιοσύνη, α μην κοροδευόμαστε. Η διότι και η διαδικασία τη Βουλή από την φύση τη, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμεί κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά θεωρώ απολύτω λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Αναμενόμενο είναι. Εμεί σε άλλε συγκυρίε επιλέξαμε να μην, κάνουμε το, να μην κάνουμε το ίδιο, αλλά η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία τελικά θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα συμπεριλαμβανομένων και των δύο ερωτημάτων τα οποία θέσατε. Διότι είναι πολύ σωστή η επιλογή. Για το μπάζωμα και τα βαγόνια. Θα, θα, απαντήσω όμως. όμω. Yeah. Θα, θα, δώσω την προσωπική μου άποψη. Για όση αξία έχει. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η δικαιοσύνη επέλεξε να αναζητήσει δεύτερο πραγματογνώμονα, έτσι ώστε να δοθούν οριστικέ απαντήσει σε όλε τι φήμε που διακινούνται. Έρχομαι στο θέμα του μπαζώματο και σε όλη αυτή τη λογική συγκάλυψη. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώ, αναρωτιέμαι. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την, την ημέρα που βρέθηκα αμέσω μετά. Στον τόπο του, του δυστυχήματο τις εικόνες, τις, τις μυρωδιές, ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Και ξέρω πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε, οι γερα... να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Αυτό το οποίο έγινε δεν ήταν τίποτα άλλο από την σταδιακή αφαίρεση των βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχείας, δεν μιλάω για την εμπορική, ναι. για την οποία γίνεται η όλη συζήτηση, για να δούμε, τότε ψάχναμε ακόμα ε, σωρού. Αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για, για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά ε, και λυπάμαι και οργίζομαι ε, ταυτόχρονα. Η δουλειά έγινε από τους επιχειρησιακούς ε, ε, ναι. παράγοντες όσο καλύτερα μπορούσε να γίνει. Τώρα αυτή η περιβόητη ιστορία ότι υπήρχαν βαγόνια... Το οποίο τι έγινε, Ξαερώθηκαν αυτά τα βαγόνια. Εξαφανίστηκαν, ε. εξαφανίστηκαν ω διαμαγέ, δεν έμεινε τίποτα από τα Έχινε βαγόνια. είναι η έκρηξη την οποία είδαμε το καινούριο βίντεο. Λέμε, λέμε τι κυκλοφορεί. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ, εγώ ο, ζητώ. Ο, ο, ο πραγματογνώμονα ε... των οικογενειών εγώ... βρήκαν ένα υλικό ξυλόλιο Αν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Τα έχω ακούσει και εγώ αυτά. Και περιμένω και εγώ από το δεύτερο πραγματογνώμονα. Ο πρώτο πραγματογνώμονα τη δικαιοσύνη δεν είπε τίποτα από όλα αυτά. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Άρα εσεί μου λέτε ότι μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούεται με μια επιβατική. Είναι λοιπόν οι δύο μηχανέ. Από πίσω έχουμε όλα τα βαγόνια τη εμπορική αμαξοστοιχία. Όλα, μετρημένα. Και υπήρχαν δύο βαγόνια τα οποία εξαφανίστηκαν. Αυτό λέμε. Εξαφανίστηκαν τελείω. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε ούτε ένα είδο. Εμεί λέμε, και νομίζω το λέτε Μα... κι εσεί, ότι πρέπει να δοθούν απαντήσει στι οικογένειε των λοιπόν, θυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εγώ ε, σέβομαι, ε, τιμώ και σκύβω το κεφάλι μπροστά στι οικογένειε των θυμάτων. Και είναι οι μόνε οι οικογένειε των θυμάτων που έχουν το δικαίωμα να είναι οργισμένε και να πούνε ό,τι θέλουν, εν στο θέμα αυτό. Κάποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να του εκμεταλλευτούν πολιτικά, αλλά αυτό πάλι είναι πολιτική ε, αξιολόγηση. Η μόνη που μπορεί να δώσει τι τελικέ απαντήσει για όλε αυτέ τι φήμε, εγώ ξέρω, εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Είμαι σίγουρο. Επίση για το θέμα του μπαζώματο, λοιπόν, η όλη ιστορία ήταν ότι έγινε μετά, δεν έγινε αμέσω. Δηλαδή έγινε μπάζωμα έτσι όπω σα λέγεται. Σα εξηγώ, το έχει πει ο ίδιο, το έχει πει η Όλε αυτέ ήταν επιχειρησιακέ ενέργειε. Έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια, ναι. να δούμε αν υπήρχαν νεκροί από κάτω. Αυτ... Θέλω να, να θυμηθείτε το κλίμα εκείνο των ημερών. Mm -hmm. Και την Οδύνη και τους συγγενείς να αναζητούν ε, τους, ε, το, τους αγαπημένους τους. Πραγματικά ε, λυπάμαι γιατί στο, σε αυτό το περιβάλλον της ψηφιακή δημοκρατίας όπου ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει, ε, και να λέει ότι θέλει και υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνε από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιση των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες. Ποιο, ποιο, πάνω να στα τέμπη. Στον κύριο Βελόπουλο φέρεστε. Βεβαίω. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν... Προσπαθεί ο, κύριο κ. Βερόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη. Βεβαίω. Δεν, δεν το συζητάω. Είναι παντελώ αυτονόητο αυτό το οποίο, ε, ε, και, ε, και αυταπόδεικτο αυτό το οποίο λέω. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο καθένας μπορεί να μην με πιστέψει όπως μπορεί να μην πιστέψει τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Τελικά θέλω να πιστεύω ότι θα πιστέψει τους πραγματονόμενε τη δικαιοσύνη. Σας είπα λοιπόν την προσωπική μου άποψη για το τι έχει συμβεί, mm -hmm. για όση ε, ε, αξία ε, έχει. Και από εδώ και στο εξή θα περιμένουμε ε, όλη τη δικαιοσύνη, η οποία θέλω να τονίσω έχει κινηθεί με γρήγορου ρυθμού Και πρέπει η ρυθμή να είναι γρήγορη, όχι βιαστική. Mm -hmm. Δεν θέλουμε ξανά έξι χρόνια, όπω τη δίκη ε, στο ΜΑΤΙ. Θα είναι, πιστεύω, λοιπόν, γρήγορη η ρυθμή τη δικαιοσύνη, που έχουν παραπάνω από 30 ε, ε κατηγορούμενοι ήδη ε, αυτή τη στιγμή. Α αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Κλείνοντα το θέμα των τεμπών, στο κομμάτι τη συγκάλυψη, για το οποίο σα κατηγορεί και η αντιπολίτευση και άλλα κόμματα, όπω είπατε, χτίζονται και καριέρε, αναφέρονται αναφέρω ότι θέλετε να συγκαλύψετε πολιτικέ ευθύνε, ευθύνε υπουργών, ποινικέ ευθύνε ενδεχομένω υπηρεσιακών παραγόντων. Μα γιατί να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο. Ειδικά για του υπηρεσιακού παράγοντε. Από εκεί και πέρα, η άποψη τη κυβέρνηση για τι ευθύνε του διαχωρισμού μεταξύ πολιτικών και ποινικών ευθυνών είναι πάρα, πάρα πολύ ξεκάθαρη. Και όποιο πιστεύει ότι υπάρχουν προσέξτε, ποινικέ ευθύνε mm -hmm. ε, που πρέπει να αποδοθούν σε πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν παρά να καταθέσουν αίτημα προκαταρτική επιτροπή, με συγκεκριμένο κατηγορητήριο όμω. Διότι αυτό σημαίνει προκαταρτική επιτροπή στη Βουλή. Κατηγορώ. Ε, ε, τον κύριο Κούτρα, ότι διέπραξε αυτό το αδίκημα. Συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Είναι βαρύ αυτό. Ναι. Είναι, είναι, απόδοση, είναι απόδοση ποινικών ε, 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 ευθυνών. Α, από εκεί και πέρα, πρώτο εγώ θέλω να μάθω όλη την αλήθεια. Και πρώτο εγώ αναλαμβάνω και την ευθύνη να κάνουμε κάτι ακόμα για το οποίο δεν συζητήσαμε. Και αυτό είναι βήμα-βήμα να βάλουμε σε τάξη το πιο προβληματικό κομμάτι του ελληνικού δημοσίου, που ήταν η ελληνική σιδηρόδρομη, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ε, μεταφορέ ε, με μέσα σταθερή τροχιά. Με ταχύτητα και πρωτίστω με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή είναι ασφαλή ο σιδηρόδρομο. Αυτή τη στιγμή ο, ε, ο σιδηρόδρομο είναι όσο ασφαλή μπορεί να είναι, κουβαλώντα τι χρόνιε παθογένειε δεκαετιών που δεν μπορούν να διορθωθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά και η περιβόητη σύμβαση, θέλω να θυμίσω, η 717, ολοκληρώθηκε και παραδώθηκε το Σεπτεμβριό <χω> μέχρι που χτύπησε ο Ντάνιελ και ένα Μες. κομμάτι τη σήμερα δεν καθίσταται λειτουργικό. Και κάτι ακόμα. Γιατί αυτό θέλω να το πω, νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα συστήματα ασφαλεία. Τα οποία πρέπει να έχουν όχι μόνο τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά τρένα, τα οποία θα ε, ε, ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ενό ατυχήματο. Ξέρετε σήμερα, σε τι ποσοστό των ευρωπαϊκών υπάρχουν αυτό το, υπάρχει αυτό το υπερσύγχρονο ολιστικό σύστημα ασφαλεία, στο 12%. Στο 12% στην Ευρώπη. Και έχουμε μια υποχρέωση ω Ευρώπη μέχρι το 2030. Στην χώρα μα, πόσο είναι, κύριε Πρόεδρε, αν είστε... στην χώρα μα, δεν έχουμε τέτοια συστήματα έχουμε. ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή δεν έχουμε τα υπερσύγχρονα συστήματα. Τα τρένα τρακάρουν μεταξύ του. Γι' αυτό υπάρχει ο κανονισμό. Και ε, θέλω να σα θυμίσω ότι οι τρένα υπάρχουν από το 19ο αιώνα. Προφανώ η τεχνολογία μα βοηθάει συνέχεια να είμαστε, ε, να είμαστε πιο ασφαλεί. Ε, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε τον ίζο και τον ανθρώπινο mm. ε, παράγοντα. Και αυτή, είναι, και αυτή τελικά είναι η δουλειά τη ε, της δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι τη ε, καθημερινότητα. Ε, σε όποια έρευνα και να ανοίξει κάποιο, με όποιον και να μιλήσει το πρώτο και εμά δηλαδή, είναι η καθημερινότητά μα, νομίζω, mm -hmm. όλοι μα. Το βασικό θέμα που μα απασχολεί είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τσακίζει πραγματικά. Ε, διάβαζα το πρωί, παραδείγματο χάρη, ότι τα σπίτια για να πάρει ένα νέο άνθρωπο σπίτι Στη Νέα Σμύρνη έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια 78%. Είναι πολύ ωραίο γιατί κάποιοι παίρνουν λεφτά βεβαίω από αυτή την δουλειά. Απ' την άλλη, δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο είναι σφιχτικό για πολλοί κόσμο. Και κυρίω για νέου ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να στήσουν ε, τη ζωή του. Ε, είδαμε παρεμβάσει κυβέρνηση για τι τιμέ. Σα είδα να πηγαίνετε στο σούπερ Η αλήθεια είναι ότι εκεί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γιατί πήγα στο σούπερ μάρκετ και όντω τα απορριπαντικά έχουν πέσει. Και όντω έχουν πέσει κάπω οι τιμέ. Ε, και τα απορριπαντικά έχουν πέσει πολύ. Το προηγούμενο χρο, το χρονικό διάστημα δεν υπήρχε Είναι no. Το πρώτο άνθρωπο που αναρωτήθηκα. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Έχετε δίκιο να αναδεικνύετε το ζήτημα τη ακρίβεια ω το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Mm -hmm. Δεν χρειάζεστε καμία έρευνα για να το διαπιστώσετε. Mm -hmm. Υπάρχει όντω μια συσσωρευμένη αύξηση ε, τιμών η οποία πιέζει του οικογενειακού προπολογισμού. Πώ απαντάμε απέναντι σε αυτό, Με πολλού διαφορετικού τρόπου. Ο πρώτο είναι με αυξήσει μισθών. Θα επιμείνω σε αυτό, διότι έχουμε θέσει έναν στόχο και αποτελεί προεκλογική μας δέσμευση. Ο μέσος μισθός στη χώρα να φτάσει στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ του 2027 θα τον πετύχουμε το στόχο αυτόν. Ήδη από το 2019 οι, η μισθοί, μισθοί στη χώρα έχουν αυξηθεί κατά λίγο παραπάνω από 20%. Mm. Πέφτει η ανεργία, υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσει πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για να προσελκύσουν εργαζόμενου. Αυτή λοιπόν είναι η διαρθρωτική απάντηση στο ζήτημα της, των οικογενειακών προπολογισμών mm -hmm. και τη αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Προφανώ δεν φτάνει όμω μόνο αυτό. Ναι, γιατί αν να στο ράφι, όταν πάω να, Προφανώς, το, να ψωνίσω. Λοιπόν, και, και, και άνοιξα να μου κάνατε ένα ερώτημα το οποίο είναι εύλογο. Γιατί τώρα οι παρεμβάσει τι οποίε κάναμε. Καταρχά δεν είναι μόνο τώρα. Θέλω να θυμίσω το, το καλάθι το του οικογενειού. Κάναμε πολλέ παρεμβάσει. Γιατί όμω τώρα κάναμε μια πιο δραστική παρέμβαση στην ίδια τη λειτουργία τη αγορά. Για να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα και να μην κρύβονται μέσα από ένα πολυδέδαλο ε, σύστημα υψηλών τιμών, καταλόγων και πολλών προσφορών, ουσιαστικά ανατιμήσεις, τις οποίες καρπονόντουσαν και οι εταιρείε και τα σούπερ μάρκετ. Γιατί Κα... οι καταναλωτέ δεν είμαστε λογιστέ. Κάναμε ακριβώ. Έχουμε... Και άντε να βγάλει yeah, άκρη yeah, exactly. και το, και το σύστημα market. αυτό ήταν πολύ περιπλοκό. Γιατί τώρα λοιπόν υπήρχε λόγο που αυξήθηκαν οι τιμέ, διότι αυξήθηκαν οι στρε του κόστου. Πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Δεν υπάρχει λόγο όμω να παραμένουν υψηλέ όταν οι στελεστέ του κόστου μειώνονται. Γι' αυτό και η παρέμβαση γίνεται τώρα και έχει ήδη δείξει αποτελέσματα σε ταχαίω κινούμενα καταναλωτικά προϊόντα. Ε, mm. Απορριπαντικά, ε, σαμπουάν, 4.000 κωδικοί. Βρέφηκο γάλα που κάναμε ακόμα πιο δραστική παρέμβαση, γιατί καταλαβαίνουμε την επιβάρυνση για μια νέα οικογένεια. Δεν είναι η μόνη παρέμβαση που έχουμε κάνει. Θέλω να θυμίσω ότι αυξήσαμε και το επίδομα γένα και αναδρομικά μάλιστα. Άρα mm. και οι οικογένειε που απέκτησαν παιδί το 23. Θα πάρουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για να καλύψουμε τα αυξημένα ε, ε, έξοδα τα οποία συνεπάγεται ε, η ανατροφή ε, ενός μικρού παιδιού. Άρα, όλες αυτές οι παρεμβάσεις συνθέτουν, θα έλεγα, ένα συνολικό πλέγμα ε, το οποίο ε, ε, σηματοδοτεί τη βούληση της κυβέρνηση να παρέμβει στην αγορά και με πρόστιμο. Mm -hmm. Είδα κάποιε εταιρείε οι οποίε παραπονιόντουσαν για τα πρόστιμα. Λυπάμαι. Όποιο παραβιάζει τον νόμο, θα φάει πρόστιμο. Και έχουμε βάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν. Τα 16 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι και μικρό ποσο. Και το ερώτημα ε. πάντα εδώ ξέρετε Πάχ, ποιο ναι. είναι. Εσπράκονται. Το πρόβλημα ξέρετε δεν είναι τόσο το πρόστιμο. Για την μεγάλη εταιρεία, όσο η διαχείριση τη φήμη τη εταιρεία. Καμία εταιρεία mm -hmm. δεν θέλει να μπει στο κάδρο ότι έφαγε πρόστιμο για εσκόκέρδια. Και εμεί δεν έχουμε καμία δυσκολία αυτά τα πρόστιμα να τα δημοσιοποιούμε από τη στιγμή που είμαστε απόλυτο σίγουροι ότι είναι τεκμηριωμένα. Και εισπράττονται. Ισπράττονται. Γιατί πολλέ εταιρείε, μάλιστα, επειδή ξέρετε ότι αν το πληρώσει, μειώνεται το πρόστιμα. Η, η πληρωμή του προστίμου από την εταιρεία αμέσω συνιστά και μία έμεση αναγνώριση τη παρανομία <συσίλια> η οποία διεξήχθη. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνετε, η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε εσεί, ότι παρά τι όποιε παρεμβάσει, παρά τι όποιε αυτέ παρεμβάσει, οι οποίε. Θέλω να μιλήσω ουσίλια. λίγο για τη στέγη, αν μου επιτρέπετε. αλλά παρακαλώ... <συσίλια> <πρωθυσίλια>. να κλείσουμε <συσίλια> αυτό το κομμάτι. Παραμένει μία ικανή πολιτών η οποία όντω δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Το αντιλαμβάνεται αυτό ε, η κυβέρνηση, <συσίλια> ο πρωθυπουργό τη <συσίλια> Απόλυτα. Ε, απόλυτα και γι' αυτό και στρέφουμε πάντα την προσοχή μας στους πιο αδύναμους mm -hmm. Και γι' αυτό και πάντα ε, αυτού ε, στηρίζουμε και γι' αυτό και δίνουμε τόσο έμφαση σε παρεμβάσει όπω και η μείωση του κατώτου μισθού που αφορά τελικά ε, του χαμηλόμισθου. Και βέβαια ο κατώτο μισθό δεν είναι μόνο ε, ο ονομαστικό μισθό. Όχι, ναι, τον οποί... Τι είπατε, η μείωση του κατώτου μισθού. του όχι. Το λέω τώρα, μην Συγγνώμη, γι' αυτό δίνουμε, Η αύξηση του κατώτου το <laughs> μισθού η οποία θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου συμπαρασύρει επιδόματα, συμπαρασύρει τριετίες δεν είναι μόνο δηλαδή ο κατώτος μισός των οποίων θα δείτε θα είναι πάνω από 800 ευρώ, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ε, πόσο αλλά θα είναι μια όχι ευκαταφρόνητη ε, αύξηση γι' αυτό mm -hmm. στρέφεται και η μα. θέλω να μιλήσω για τη στέγη 800, ναι, 800 ναι, πλας, 801 ή 800. Προ το 900 πάνω από 800. Πάνω, θα κάνετε λίγο λίγο Υπομονή. Λοιπόν, Ελάτε να μιλήσουμε για τη στέγη. στέγη, ναι. στέγη. Ναι. Κοιτάξτε. Οι άνθρωποι, οι συμπολίτε μα οι οποίοι νοικιάζουν έχουν πρόβλημα σήμερα. Είμαστε οι... και οι δύο ενοικιαστέ, πρέπει οι να πούμε. Οι συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν εκείνη την περιουσία είναι η άλλη πλευρά. Διότι αν νοικιάζει το, ε, το διαμέρισμά σου ή αν πουλά το διαμέρισμά σου, αν είσαι κάτοχο εκείνη τη περιουσία, είσαι σίγουρα ευνοημένο και με τη μείωση τη φορολογία. Αλλά α μιλήσουμε για του συμπολίτε μα οι οποίοι νοικιάζουν σήμερα. Γιατί αυξήθηκαν τα νίκια, διότι αφενό η οικονομία πηγαίνει καλύτερα και αφετέρου διότι υπάρχει μεγαλύτερη, προσφορά από τη, ε, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για σπίτια από ότι προσφορά. Γιατί υπάρχει περιορισμένη προσφορά, διότι ένα μεγάλο μεγάλος αριθμό ε, διαμερισμάτων είτε είναι κλειστά, mm -hmm. είτε έχει πάει σε βραχυχρόνια ε, μίστοση. Είτε το έχει πάρει και η Golden Visa αρκετά. Ναι. Δηλαδή το κέντρο λίγα... της Αθήνας αυξήθηκε από την Golden είναι Visa. Είναι λίγα δηλαδή, αυτά τη Golden Visa, αλλά και αυτά δεν είναι αμεληταία, γι' αυτό και αυξάνουμε και το όριο. Golden Visa. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν συνολικά για τι παρεμβάσει αυτέ. Πρώτον, προγράμματα όπω το σπίτι μου που ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, αλλά και πολύ δαπανηρά για την, ε, για την κυβέρνηση. Αποκτά το σπίτι σου πληρώνοντα μια δόση στεγαστικού δανείου, η οποία θα είναι μάλλον χαμηλότερη από το ενίκιο το οποίο θα πλήρωνε για ένα αντίστοιχο σπίτι. Μόνο από εδώ ναι. το σπίτι σου ανήκει. Τα προγράμματα ανακαινίζω, ε, 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 ενοικιάζω, τα οποία τώρα ε, ε, ανοίγει η πλατφόρμα. Έχει ένα κλειστό διαμέρισμα, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Με τα ενίκια εκεί που ήταν πριν από δύο-τρία χρόνια, δεν σε συνέφερε να πάθει να φτιάξει. Τώρα, αν σου δώσω και μια μικρή βοήθεια ω πολιτεία, θα σε συμφέρει θα να το κάνει. Άρα, θα ανοίξουμε περισσότερα διαμέριστη. Και ναι, ε, συζητάμε, αλλά θέλει πολύ μελέτη και πρόσθετε παρεμβάσει πέραν αυτών που ήδη έχουμε κάνει και για το ζήτημα του, του Airbnb. Και για ένα λόγο ακόμα. Δεν θέλω να υπάρχουν γειτονιέ ε, στην Αθήνα. Οι οποίε ε, ουσιαστικά να είναι γειτονιέ χωρί κανένα τοπικό ε, ε, Υπάρχουν χαρακτήρα. τώρα, έχουν δημιουργηθεί. Αρχίζουν και δημιουργούνται. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει και εμά, νομίζω και, τον, mm. και το Δήμο τη ε, της Αθήνα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ε, εκεί πέρα πολύ ε, διαφορετικέ απόψει και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι και για παρεμβάσει ε, στο ζήτημα τη βροχή χρόνια τη. Μια και μιλάμε για την ε, ακρίβεια. Και μιλήσαμε για την ακρίβεια και για το θέμα του σπιτιού. Νομίζω ότι εδώ το ερώτημα είναι το εξή: Να περιμένει ε, ο κόσμο η ευάλωτη, όπω είπατε, επίδομα Πάσχα. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. Είμαι σαφή. Ε, Πιο σαφή δεν γίνεται κατηγορηματικό. Επειδή δε. δεν μ' αρέσει να, να, ναι. να οριοποιώ καταστάσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προπολογισμό να ε, υλοποιήσουμε. Ε, πρέπει να είμαστε απόλυτο σίγουροι ότι ο προπολογισμό αυτό θα υλοποιηθεί. Έχουμε ήδη κάνει κάποιε πρόσθετε παρεμβάσει. Οι οποίε σχετίζονται, παραδείγματο χάρη, που ήταν εκτό προπολογισμού με τι εφημερίε για του γιατρού μα, ε, του οποίου θέλουμε να πληρώσουμε καλύτερα, φαντάζομαι θα μιλήσουμε Τώρα, μετά και ναι. για τα ναι. θέματα ε, τη ε, της υγεία. Ε, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για του ευάλωτου συμπολίτε μα, θα κάνουμε καταρχά την αύξηση του κοτονού του μισθού. 1η Απριλίου θα γίνει αυτή. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει να το κάνουμε απολογιστικά ε, στο τέλο του χρόνου. Α, όπως, του όπως χρόνου. έχουμε. Όπως, α, αλλά και αυτό. Θα το... δεν θα πείτε τώρα επειδή έρχονται εκλογέ προεκλογικά αλλά ότι είπα αυτό. ένα όχι, ρε παιδί θα ήταν, μου. Θα ήταν, θα ήταν πολύ εύκολο ναι. να πω εκλογέ έρχονται, εδώ σε κάτι. Ναι. Δεν θα το κάνω. Ε, δεν νομίζω εξάλλου ότι αυτές οι κινήσεις έχουν και κάποιο ε, άμεσο εκλογικό αντίκρισμα. Είναι και Ούτε αυτό το επίσης. κλασικό, αν βρεθεί δημοσιονομικό χώρο. Δεν θα δώσουμε επίδομα πάσα. Ε, θέλω, να είμαι, θέλω να είμαι, πολύ σαφή. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να κοιτάξουμε να, δύο να, δύο. Κοιτάξουμε, δύο. Να, κάνουμε, να, κοιτάξουμε να κάνουμε, τις τι παρεμβάσει στην αγορά. Είδα πολύ ωραίο ρεπορτάζ ε, από το καλάθι mm -hmm. της ε, Σαρακοστής τη από, την, ε, από τη Βαρβάκιο. Να σιγουρευτούμε ότι το, Τραπέζι τη Αρακωστή και το Πασχαλινό Τραπέζι θα είναι ένα, ένα τραπέζι το οποίο θα είναι ανεκτό για του συμπολίτε μα ώστε να περάσουν ένα ωραίο Πάσχα. Θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Οι μισθοί γενικά, ειδικά στον τουρισμό, πηγαίνουν. Πολύ καλά, Το λέω γιατί ξεκινάει σιγά-σιγά mm -hmm. ε, η τουριστική περίοδος, Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερου μισθούς συνολικά και στον τουρισμό και για τα παιδιά τα οποία ε, θα δουλέψουν ε, σεζόν. ζών. Ε, νομίζω ότι ε, είναι πολύ πιο σημαντικό να αυξάνονται οργανικά οι mm -hmm. ε, μισθοί από το να ερχόμαστε κάθε φορά να δίνουμε ένα πρόσθετο επίπεδο. Πάμε στο θέμα της υγείας τώρα, κύριε Πρόεδρε. Όπου εκεί έχετε βάλει δύο στοιχήματα και θέλουμε να μας πείτε πώς εκτιμάτε ότι θα συνεχιστούν. Το ένα έχει να κάνει με τα απογευματινά χειρουργία, Θεσμό ο οποίο ξεκινά σήμερα. Και ε, το άλλο έχει να κάνει με τις προσλήψεις γιατρών. Μιλήσατε πριν και για αυξήσει και καλύτερου μισθού στου ε, γιατρού του ε, ΕΣΥ. Είναι δύο από τα πολλά στοιχήματα τα οποία ναι. έχουμε βάλει. Θα ε, πετύχουν τα απογευματινά. Θα ρουργικά. έρθω στα ε, απογευματινά αμέσω. Να σα πω ότι ο, ο, ο στόχο μα είναι μέσα σε την τετραετία να μπορούμε να πούμε ότι κάτι πραγματικά άλλαξε στο ΕΣΥ. Να οικοδομήσουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε νέο ΕΣΥ, ένα ΕΣΥ διαφορετικό πιο ποιοτικό, με καλύτερες υπηρεσίες ε, ε, υγείας σε όλους τους ε, ε, ασθενείς ε, και χωρίς τις διακρίσεις που μπορεί να υπάρχουν σήμερα, γιατί ξέρετε το εσύ μπορεί να είναι πολύ ανομοιόμορφο. Μπορείς να βρεις εξαιρετική ε, ποιότητα ε, ιατρικών υπηρεσιών ή μπορεί να πας και σε ε, ε, άλλες δομές και τα πράγματα να είναι πιο προβληματικά. Απογευματικά χειρουργία ξεκινούν, ο υπουργό ε, υγεία θα είναι σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη για τα πρώτα απογευματινά χειρουργία... τα οποία γίνονται στο Βαγαιριού και στο ΑΧΕΠΑ. Mm -hmm. ε, Επιτέλου, θα έλεγα τα απογευματινά χειρουργία... Δεν είναι το προσωπικό, λένε οι άνθρωποι. Φίστε, και... εγώ δεν ακούω αυτό. Εγώ βλέπω τα, νοσοκ... Πώς, το λένε. Εγώ βλέπω τα νοσοκομεία και του γιατρού να εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι τα απογευματινά χειρουργία μπορεί να γίνουν μόνο υπό την προπόθεση ότι δεν υποκαθιστούν πρωινά χειρουργία. Σε πρώτη φάση. Ε, τα χειρουργεία αυτά τα οποία θα γίνουν είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά από ότι αν πλήρωνε κάποιο να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Άρα αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να παραπονιούνται για τα απογευματινά χειρουργεία είναι οι κλινικάρχε και είναι ο ιδιωτικό τομέα, γιατί ουσιαστικά του στερούμε δουλειά η οποία θα κατευθυνόταν σε αυτού. Και βέβαια θα διαθέσουμε και ένα σημαντικό ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψη, προκειμένου τα απογευματινά χειρουργεία, ειδικά για του ευάλωτου συμπολίτε μα που είναι πολύ καιρό στη λίστα, ναι. ξεκινάμε από πίσω πώς, να είναι δωρεάν. Με άλλα λόγια, θα πληρώνεται το νοσοκομείο και ο γιατρό. Αλλά θα πληρώνεται από πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη και όχι από την τσέπη του ασθενή. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Άρα τάξη... θα έχουν πρόσβαση και άνθρωποι που δεν έχουν θα οικονομική δυνατότητα. Θα έχουν και δυνατότητα. πρόσβαση άνθρωποι που δεν έχουν σήμερα καμία οικονομική δυνατότητα. Και κατά κανόνα, ξέρετε, αυτοί είναι και αυτοί που μπορεί να πρέπει να περιμένουν ε, και να είναι πολλά, ε, πολλά χρόνια στη λίστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το στίχημα mm -hmm. του ΕΣΥ. Πάρα πολλέ παρεμβάσει σχετικά με την, ε, ε, με την υποδομή των νοσοκομείων μα και των κέντρων υγεία ε, είχα βρεθεί προ 15 ημερών στο, 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 στο Τζάνιο, είδα την εικόνα πριν και, και μετά. Επισκέπτομαι συνέχεια νοσοκομεία, κέντρα υγεία. Σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψη κατευθύνονται στη βελτίωση των υποδομών, ειδικά στα τμήματα επιγόντων mm -hmm. περιστατικών. Και όλοι όσοι ξέρουμε πέντε πράγματα από το Εθνικό Σύστημα Για ξέρουμε ότι πολύ συχνά αυτή η πρώτη υποδοχή του ασθενή στα νοσοκομεία μα ε, είναι προβληματική. Μεγάλη έμφαση στον προσωπικό γιατρό και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Για mm -hmm. πρώτη φορά ο προσωπικός γιατρό αρχίζει και ριζώνει ο θεσμός. Mm -hmm. Και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, τις προληπτικές εξετάσεις, διότι έχει αποδειχθεί ε, από τα πιο θα έλεγα υγιή και επιτυχημένα συστήματα υγεία. Ότι η πρόληψη όχι απλά σώζει ζωέ, αλλά μα το λοιπόν, και τη ροή τη Θεσσαλονίκη. Να δανειστώ μια φράση σα: Ότι η Ελλάδα του 19 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 24. Στον τομέα τη υγεία, το λέτε αυτό. Ναι, βεβαίω. Ε, το λέω και στον τομέα τη υγεία. Και Α. θα σα πω ε, γιατί. Καταρχά, ε, η πανδημία άφησε πολλέ πληγέ, αλλά μα άφησε και τι διπλάσιε μεθ. Μα άφησε τελικά περισσότερο ε, ιατρικό προσωπικό ε, από, αυτό το οποίο, ε, από αυτό το οποίο είχαμε πριν. Και βέβαια σήμερα έχουμε όχι απλά αυξημένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προπολογισμό, αλλά και σημαντικού πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψη, οι οποίοι κατευθύνονται στη βελτίωση των υποδομών τη υγεία. Έχουμε προληπτικέ εξετάσει που δεν τι είχαμε ποτέ στην, ε, στη χώρα μα. Έχουμε προσωπικό γιατρό που, όσε φορέ δοκιμάστηκε στο παρελθόν, είχε αποτύχει. Προσέξτε, όλο αυτό είναι μια διαδικασία ε, μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, η οποία τώρα ξεκινάει. Και Χρονικά πιστεύω... Πότε πιστεύετε ότι θα υπάρχει το εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ξέρω σε εγώ θεωρείτε, Νομίζω ότι βλέπουμε ήδη τι πρώτε ψηφίδε. Μια εικόνα η οποία θα θέλει σίγουρα μια τετραετία για να μπορέσει να δείξει ε, ουσιαστικά και αυτά ε, ε, αποτελέσματα. Αλλά ξέρετε, όταν. Α πούμε, να ξαναπάρω το παράδειγμα του Τζάνιο. Τζάνι, όταν πήγα και είδα του παλιού θαλάμου και μιλάμε για οκτώ άτομα στο θαύμα χωρί τουαλέτα και πάει κάποιο τώρα και βλέπει ένα καινούριο θάλαμο με τουαλέτα. Ε, αυτό είναι μια διαφορά για τον ασθενή σήμερα. Μάλιστα. Άρα είναι πολλέ οι παρεμβάσει οι οποίε γίνονται σε πολλά επιμέρου πεδία, αλλά σίγουρα το νέο εσύ το οποίο οραματιζόμαστε είναι. Ε, ένα έργο το οποίο θα πετύσει με τετραετία. Λοιπόν, πάμε στα πανεπιστήμια. Ε, υπήρχε μια έντονη συζήτηση στη Βουλή, αλήθεια. Ε, εγώ δεν περίμενα τέτοια αντιπαράθεση στη Βουλή, οφείλω να σα Ούτε και εσεί λέτε. Όχι, δηλαδή περί, περίμενα ναι. ότι θα μπορούσαμε, τουλάχιστον με ένα κόμμα, με το πασό. Να οικοδομήσουμε γέφυρε ναι, συνέντευξη. Είδα έντονη αντιπαράθεση ναι. με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Κουτσούμπα και με τον κύριο Φάμελο. Και τον κύριο Κασελάκη, θα τα πούμε και αυτά με τον κύριο Κασελάκη, είστε απέναντι σε όλου. Το ερώτημα τώρα για τα πανεπιστήμια, γιατί πέρασε το νομοσχέδιο, η αλήθεια είναι, χωρί τι ψήφου τη αντιπολίτευση, είναι ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ στη χώρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα έρθουν πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν να κάνουν αρπαχτή, ή θα έρθουν πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν να επενδύσουν εδώ και όντω να αποκτήσουμε μη κερδοσκοπικά μικρατικά πανεπιστήμια. Καταρχά, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Στο βασικό επιχείρημα, γιατί η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κούβα που να, μην έχει, που να έχει μονοπόλιο στην ανώτατη κρατική εκπαίδευση δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία. Αν ρωτήσετε όποιον θέλετε εδώ πέρα, εκπρόσωπο άλλου κόμματο, δεν μπορεί να σα απαντήσει τίποτα σε αυτό το βασικό επιχείρημα. Γιατί δηλαδή ο φοιτητή να μην έχει περισσότερε δυνατότητε και η οικογένειά του επιλογή. Μιλάμε για ελεύθερη επιλογή. Είναι επιλογή σήμερα να πα να σπουδάσει στην Κύπρο, στη Γαλλία, στι ΗΠΑ, να πληρώσει ε, δίδακτρα. Γιατί να μην έχει αυτή την επιλογή και στην Ελλάδα. Είναι μια επιλογή ελευθερία, mm -hmm. την υπερασπιζόμαστε ω παράταξη εδώ και 30 χρόνια και μπορέσαμε επιτέλου να την υλοποιήσουμε. Και θα προχωρήσετε mm. και την αλλαγή στο άρθρο 16, φαντάζομαι. Θα έτσι. προχωρήσουμε και την αλλαγή στο άρθρο 16. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε εντό των δυνατοτήτων που μα δίνει το άρθρο 16. Επιτρέπουμε δηλαδή εγκατάσταση παραρτημάτων. Αν εσεί και εγώ θέλουμε να ιδρύσουμε εξ αρχή ένα πανεπιστήμιο, μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μπορεί ένα ξένο πανεπιστήμιο να έρθει και να φτιάξει ένα παράρτημα με πολύ αστερέ προδιαγραφέ. Δεν θέλουμε πανεπιστήμια τη Αρπακτή. Ε, είναι πολύ σαφέ αυτό νομίζω και το πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει είναι ένα πλαίσιο ε, πολύ αυστηρό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη μια αγορά ε, κολεγίων η οποία δίνει στου αποφύτου επαγγελματικά δικαιώματα απολύτω νομικά κατοχυρωμένα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι απόφυτοι αυτοί μέχρι και στο δημόσιο μπορούν να διοριστούν ω απόφοιτοι πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Άρα το μόνο ζήτημα το οποίο λείπει τελικά είναι η ακαδημαϊκή ισοτιμία. Με άλλα λόγια, είχαμε βάλει το κεφάλι μα βαθιά μέσα στην άμμο. Προσποιούμασταν ότι Μες. τίποτα δεν συνέβαινε. Ναι. Και τώρα που είχαμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη συνένεση ε, για να κερδίσουμε επιτέλου αυτή την επίγουσα μάχη του αυτονόητου, το Πασόκ ε, λε και μπήκε στη μηχανή του χρόνου. Ε, και σα είπα, αλλάξτε το άρθρο 16 να συμμετέχετε. Αν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το άρθρο 16 για να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε. Προφανώ όταν αλλάξουμε το άρθρο 16 μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αλλά. Α αναζητήσει ο κ. Ανδρουλάκη και το Πασόκ τι γνωμοδοτήσει των έγκριτων συνταγματολόγων που προέρχονται από το χώρο του Πασόκ. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνταγματικότητα. Θα κρυθεί Εναι, αυτό. Εννοείται ο τελ... κ. Βενιζέλα και τον κ. Λεβιζάτ, ναι, Προφανώ. Ναι, ναι. Θα κρυθεί τελικά το ζήτημα αυτό. Ε, Προφανώ ε, και στο ε, ε, ανώτατο δικαστήριο μα, στο Συμβουλίο τη Επικρατεία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τελικά θα υπάρξουν ε, προσφυγέ και το δικαστήριο ε, πιστεύω ότι θα υποστηρίξει την ε, ε, θέση την οποία. Η, η κυβέρνηση ε, υποστη, να, υποστηρίζει. Ναι. Κα, κατά συνέπεια, θα υπάρξει ενδιαφέρον για ποιοτικά. Έχετε ε, να μα πείτε κάποιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ξέρω, και εγώ διάβασα ότι θα έρθει η Σορβόνη. Έγραψε ο Απόστολο Λακασά στην καθημερινή ότι θα έρθει η Σορβόνη. Υπάρχει και κάποιο άλλο πανεπιστήμιο το οποίο ας, είναι από τα γνωσμένου κύρου πανεπιστήμια. Α περιμένουμε να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον ε, όσων θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα βλέποντα την και ένα περιφερειακό κέντρο. Γιατί. Α, ακούω και αυτή τη συζήτηση, mm -hmm. μα γιατί να έρθει κάποιο να επενδύσει σε ένα μη κρατικό, μικροσκοπικό, γιατί μπορεί να υπάρχουν προφανεί συνέργειε με άλλε εκπαιδευτικέ δραστηριότητε που μπορεί κάποιο να έχει. Ε, Εμεί θέλουμε την Ελλάδα περιφερειακό mm -hmm. εκπαιδευτικό κέντρο. Και προσέξτε. Το 2025 αυτό... θα λειτουργεί τέτοιο, τέτοιο παράδειγμα. Πιστεύω, πιστεύω πω ε, το 25 θα, κάνουμε τα πρώτα, θα, θα δούμε τα πρώτα απ τα αποτελέσματα του νόμου. Mm -hmm. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Ο νόμο δεν αφορούσε μόνο τα μη κρατικά, μικροσκοπικά. Το 85% των άρθρων αφορούσε τα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ χαίρομαι που τα, και τα δημόσια πανεπιστήμια προχωρούν σε συμπράξει με ξένα πανεπιστήμια, ε, προσφέρουν ξενόγλωσσα ε, προγράμματα. Mm. Τώρα θα μπορούν να προσφέρουν προγράμματα και στα ελληνικά ε, για ξένου φοιτητέ, οι οποίοι πληρώνουν δίδακτρα. Θέλω να θυμίσω ότι δίδακτρα υπάρχουν στα δημόσια πανεπιστήμια σήμερα για μεταπτυχιακά. Δεν είναι κάτι καινού, καινούριο ε, αυτό. Δεν το είδα πουθενά στο Σύνταγμα να επιτρέπεται ρητά ε, ε, αυτό για δημόσια δωρεάν παιδεία. Μιλάει το Σύνταγμα, όμω τα δημόσια πανεπιστήμια προσφέρουν ε, μεταπτυχιακά προγράμματα. Δεν σκέφτεσαι ε, να βάλετε δίδακτρα στα δημόσια. Όχι. Το ρωτάω, βέβαια. 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 Όχι βέβαια. Ε, και, και, και αυτή είναι και η διαχωριστική γραμμή. Ε, το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι δημόσιο. Ε, είναι δωρεάν ε, και δίνει τη δυνατότητα. Ποιο... και θέλουμε να το αναβαθμίσουμε. Και, αλλά ξέρετε, πιστεύω ότι και πολλοί από αυτού οι οποίοι έχτισαν καριέρε πάνω στο εντό εισαγωγικών ε, ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Των καταλήψεων, τη βία στα πανεπιστήμια, αισθάνονται κάπω άβολα τώρα. Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι η σύγκριση μεταξύ τη εικόνα κάποιων πανεπιστήμιων που εξακολουθούν ενδεχομένω να έχουν τέτοια βιώματα και των καινούριων πανεπιστήμιων που θα δημιουργηθούν όπω τα βλέπουμε και στο εξωτερικό, καθαρά με καλά εργαστήρια, θα δημιουργήσει απαιτήσει και προσδοκίε και από το Δημοσιοπανεπιστήμιο μεγαλύτερε. Και όλοι αυτοί που έκαναν έχτισαν την καριέρα τους, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν χωρίς δουλειά. Ε, και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση συνολικά για την μεταπολίτευση. Μια και συμπληρώνουμε 50 χρόνια, διότι και η μεταπολίτευση Φέτος, ήταν yeah. ταυτισμένη mm -hmm. με, αυτή, με αυτήν την έννοια. Ε, λοιπόν, ξε, ξεκίνησε μια εξέγερση τόσο σημαντική όπως το Πολυτεχνείο και δυστυχώς ένα κομμάτι της mm -hmm. μετεξελίχθηκε σε κάτι πολύ διαφορετικό. <Σ> <Σ> λοιπόν, πάμε και στα πολιτικά, γιατί είναι και πολλά τα πολιτικά το τελευταίο χρόνο. Καλά, πολιτικά ήταν όλα αυτά. Όλα, ναι, όχι, εννοούμε τα μικρόσωπα. Ακόμα κομματικά. Ακόμα και τα αυτά που συζητήσαμε. Εντελώ, αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τώρα πάμε τι ενδιαφέρουν εμά του δημοσιογράφου. Γιατί υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό πολλέ φορέ δυστυχώ. Είστε σε μεγάλη ένταση με τον κύριο Κασελάκη τι τελευταίε μέρε. Και τον κατηγορείτε και τον κουνάει το δάχτυλο κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσει απαντήσει για τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε. Α, εγώ γενικά δεν είμαι σε ένταση. Ναι. Ε, ε, καλά τώρα. Και χθε είπατε το, το ε, στην Βουλή ότι φτιάξανε ένα νόμο για τον Μητσοτάκη, για τον Μητσοτάκη και έπεσε ο Κασελάκη μέσα. Κοιτάξτε, ε, έκανα μια ομιλία ε, 50 λεπτά χθε. Μίλησα για τον κύριο Κασελάκη ναι. μισό λεπτό. Ε, καταλαβαίνω όμω γιατί αυτό μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον. Και απάντησε ο κύριο Κασελάκη ότι βλέπετε τι δημοσκοπήσει και, ε, και τρέμουμε. αισθάνεστε και δύσκολα. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ομιλώ και ω παθών. Γιατί το λέω αυτό. Το 16, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ένα νόμο, mm -hmm. ε, ο οποίο δεν επέτρεπε ε, σε ε, πολιτικά πρόσωπα και σε συγγενεί πρώτου βαθμού, στη συζύγου μα να έχουν yeah. καμία επιχειρηματική δραστηριότητα εκτό ε, Ελλάδο, ούτε καν όχι offshore εταιρεία. Ε, εταιρεία ευρωπαϊκή. Ένα νόμο, ο οποίο δεν είχε πολύ λογική. Ε, ε, έγινε για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Ε, στοχοποίησα ε, ο ΣΥΡΙΖΑ εμένα και τη συζυγό μου τότε. Προσαρμοστήκαμε στι απαιτήσει του νόμου ναι. ε, αμέσω. Ε, και τώρα ο νόμο αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Ε, και ο νόμος αυτό αφορά και τον κύριο Κασελάκη. Εάν προσαρμοστεί, φαντάζομαι νόμος... δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Ναι, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει. Λοιπόν, ε, όταν προσαρμοστεί, έρθει να μα το πει. Αλλά μην μα και το δάχτυλο. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε τελείω. Ε, Κανεί δεν ρώτησε πώ έβγαλε τα λεφτά του στην Αμερική, ε, αν είχε ξέρω κι εγώ αστακοκάραβα ή βιτζότρατε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν, ξέρω. δεν, είναι αυτό το, αυτό το, 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 οποίο μα μας, μας, ενδιαφέρει ε, εδώ πέρα. Ούτε κανεί έθεσε ζητήματα φοροδιαφυγή. Αλλά, αλλά ερωτάται και άλλα απαντάει. Λοιπόν, δηλαδή εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω για το θέμα αυτό. Ε, διότι νομίζω ότι έχουμε πιο ουσιαστικά θέματα ε, να συζητήσουμε. Πέραν του ότι ο νόμο ε, ισχύει. Ε, για όλους. Και, Εμπάσχετο είναι να μα κουνάει και το δάκτυλο συνολικά, όχι μόνο ο κ. Κασελάκη, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ για θέματα κράτου δικαίου. Όταν έχει βγει ο κ. Κοντονή την τελευταία εβδομάδα και έχει μιλήσει και έχει πει απίστευτα πράγματα okay. για, για την παραϊπουργείο την δικαιοσύνη, έχει βγει ο ίδιο ο κ. Τσίπρα mm -hmm. και είπε: Αχ, τώρα με ακούλπα δεν πειράζει, στείλαμε 10 ανθρώπου. Ε, ουσιαστικά στο πολιτικό εκτελεστικό ε, απόσπασμα, του κρεμάσαμε ε, στα, στα μαντελάκια. Αλλά μάλλον... πάλι. κύριε Πρόεδρε, δεν, μάλλον δεν, δεν είναι μόνο αυτό το κράτο δικαίου. Είναι και αυτό που λέτε. Κράτο δικαίου είναι και το γεγονό ότι δεν έχουν προχωρήσει στο θέμα των υποκλοπών. Κράτο δικαίου, ε, ακόμη περισσότερο, είναι ότι ένα χριστιανό πάει και έχει μια αντιδικία και κάνει έξι χρόνια να πάρει Όλα απόφαση. αυτά, γι' αυτό και ε, το πιο ουσιαστικό το οποίο θέσατε. Και μια και μιλάμε για μεγάλε για μεταρρυθμίσει, θέλω να θυμίσω ότι εμεί ψηφίσαμε για τι σημαντικέ παρεμβάσει στη δικαιοσύνη και τον νέο ε, ποινικό κώδικα, ο οποίο επιταχύνει την ίδια τη διαδικασία των, των δικών. και υπάρχουν ναι, και ναι. επιφυλάξει, διότι βγαίνουν κάποια στάδια ε, στη δικονομική διαδικασία ε, από την μέση. Αυτό πρέπει να μα απασχολεί. Ένα αδύναμο ε, άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό, τελευταία του κατευθυντήριου αυ, δικαστήριου. Αυτό πρέπει δεν έχει, αυτό να, να μα απασχολεί πιο πολύ και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό από το να αναλωνόμαστε σε τέτοια θέματα τα οποία καταλαβαίνω ότι μπορεί να. Προσελκύουν το ενδιαφέρον, αλλά τελικά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Και να σα πω κάτι: Δεν θα κρυθεί κανεί πολιτικό αρχηγό από τα θέματα αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα κρυθεί από τη δυνατότητα, <χει> ε, ε, ο κ. Κασελάκη, ο κ. Σανδουλάκη, υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Δεν το ξέρω. Ε, ε, οι πολίτε δεν φαίνεται να είναι πολύ πεπισμένοι. Ξέρω ότι εμεί έχουμε μια πρόταση με τα καλά της. Ποιον προτιμάτε Πέρα... του δύο, τον Κασελάκη ή τον Ανδρουλάκη. Τι με ρωτάτε τώρα. Ξέρω και εγώ. Όποιον προτιμούν πώς... ε, οι αντιπολίτε. Όποιον προτιμούν οι πολίτε. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει αντιπολίτευση. δεν θα αλλάξει αυτό. Τον κύριο Κασελάκη, όντω τον είχατε προσεγγίσει για να είναι υπουργό. Ε, τώρα δεν δε θα... Α είμαστε σοβαροί. Mm -hmm. ε, το... ε, είναι, είναι αδιανόητο να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και απορώ. ποιο τα διακινεί. Ε, ο ίδιο το είπε. Έλα. Και ο κύριος... Το... Ο... Νομίζω... Πρώτη το... σα που έχω ακούσει ποτέ μου. Λοιπόν, για να είμαστε, για, για να είμαστε ε, ε, σαφείς, δεν ξέρω τι σκεφτόταν όταν το, ε, ε, mm. ε, όταν το είπε ε, αυτό. Από εκεί και πέρα, ε, για μένα η πολιτική αντιπαράθεση είναι αντιπαράθεση η οποία πρωτίστως διεξάγεται στη Βουλή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά εμένα. και Όντω, ναι. υπάρχει ένα ζήτημα. Το ναι. Ο αρχηγό τη αντιπολίτευση δεν είναι στη Βουλή. Αλλά αυτό ήταν μια απόφαση την οποία πήραν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Εμένα δεν μου πέφτει, ε, πέφτει ε, λόγο. Και πρέπει να σα πω ότι αισθάνομαι ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά την αισθάνομαι από τα προβλήματα. Ε, και από τι καθημερινέ έννοιε των ανθρώπων. Mm -hmm. Και πρέπει να σα πω ότι αυτή η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο πιεστική. Συνάντησα του αγρότε και πάλι για, για, για πολλωστή φορά στο μέγαρο Μαξίμου. Έχουν πραγματικά προβλήματα. Λύσαμε κάποια. Κοιτάμε να λύσουμε κάποια ακόμα, σκύβουμε πάνω στα προβλήματα, προσπαθούμε. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια προφανώ, αλλά σίγουρα κανεί δεν μπορεί να μα κατηγορήσει ότι είμαστε απόντε, ότι yeah. δεν προσπαθούμε και ότι δεν δίνουμε και λύσει εκεί που μπορούμε σε πραγματικά προβλήματα. Αυτό είναι και το διακύβημα των ευρωεκλογών. Με αυτό θα οδηγηθούμε στι ευρωεκλογέ. Όχι μόνο. Οι ευρωεκλογέ mm -hmm. είναι ευρωεκλογέ. Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτέ. Ψηφίζουμε για τη θέση τη Ελλάδο mm. στην Ευρώπη στον επόμενο πενταετή κύκλο. Ψηφίζουμε για αυτού ε, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν. Από την, από την Ευρώπη αυτά τα οποία η πατρίδα μας δικαιούται mm -hmm. να διεκδικήσει. Θέλω να θυμίσω ότι εμεί είμαστε το κόμμα τη Ευρώπη, αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Ε, ε, στη συνείδηση, ταυτισμένη στη συνείδηση του κόσμου. Προ Θεού, δεν λέω ότι τα άλλα κόμματα είναι κατά τη Ευρώπη, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησε στην Ευρώπη όταν κάποιοι έπαιξαν με τη φωτιά και, προσπαθεί και, και τώρα και να προσπαθεί, προσπαθεί τώρα. Ε, δεν έβαλε Ο το Πασόκ. Ε. Ναι, δεν έβαλε το Πασόκ. Τώρα θα σα στενοχωρήσω, αλλά δεν έβαλε το Πασόκ την Ελλάδα στην, στην Ευρώπη. αυτό. αν θέλετε όχι, να γυρίσετε. Ποιο κράτησε, επειδή είπατε. Ποιο κράτησε. Όχι μόνο εμεί. Ε, 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 ε αλλά, Γιατί ε, ε, στην αρχή ήταν απέναντι την Ελλάδα. αλλά το βασικό. Ο επόμενο κύκλο ευρωπαϊκό έχει πολύ σημαντικά ανοιχτά ζητήματα. Ο ρόλο τη Ευρώπη στην ενιαία αμυντική πολιτική. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει Τη θέση σε αυτό το τραπέζι, θέματα μετανάστευση, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή αγροτική πολιτική. Ποιο θα πάει λοιπόν στι Βρυξέλλε και ποιο είναι το κόμμα το εκείνο το οποίο μπορεί να διαπραγματευτεί μαζί με του ευρωβουλευτές και προφανώ τον Πρωθυπουργό ο κάθεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα ευρωπαϊκά μεγάλα αντίστοιχα έχει η Νέα Δημοκρατία για τι Ευρωεκλογέ. Το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό τι είναι. δηλαδή? Το καλύτερο δυνατό. Ναι. Θα το δούμε το βράδυ των εκλογών. Θα σα πω ναι. αν το καλύτερο δυνατό είναι αυτό το οποίο. Αυτό πέρι... είναι ελεύθερη μετάφραση. Μπορείτε να πείτε το βράδυ των εκλογών, τι θέλετε. Εγώ πάντα... Δηλαδή, αν πάρετε 29-99, θα πείτε Εγώ παιδί, πάντα στι ε, εκλογέ, ε, 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 την ημέρα των εκλογών, καθόμαστε οικογενειακά με τη γυναίκα και με τα παιδιά μου mm -hmm. και γράφουμε τα προνοστικά μα εκείνη την ημέρα σε ένα χαρτάκι και μετά συγκρίνουμε ε, ποιος το, έχει πέσει το, το βράδυ ποιο έχει, έχει πέσει μέσα. Ε, Επαναλαμβάνω λοιπόν το καλύτερο δυνατό. Μια και λέμε για τι ευρωεκλογέ, υπάρχει θέμα με την κυρία Σιμακοπούλου και τα mail στα οποία Σαν... Η Υπόθεση αυτή ε, πρέπει να διαρευνηθεί. Okay. Όχι μόνο από τη δικαιοσύνη και από το Υπουργείο ε, Εσωτερικών. Ε, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Okay. Okay. Και περιμένετε τις απαντήσεις, φαντάζομαι, για να και πάρετε πάνε... αποφάσεις. Θα κάνουμε την mm -hmm. ε, και, και εμείς την, την, την δικιά μας yeah. έρευνα. Mm -hmm. Το 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών αποτελεί πύχη. <laughs> <laughs> δεν θα απαντήσω. <laughs> ε, δεν θα απαντήσω. Ε, απ, απλά αξίζει να... Αναφέρει κανεί ότι υπάρχει πάντα μια απόσταση μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Μέχρι. Θα πω ιστορικά ότι είχαμε πάρει 33% και μετά πήραμε 39% ένα μήνα, ε, 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 ένα μήνα μετά. Επαναλαμβάνω, για μένα το ζήτημα δεν είναι μόνο το ποσοστό, είναι ο αριθμό των, των ευρωβουλευτών. Γιατί το, το, το ζητούμενο τελικά είναι ποιοι ευρωβουλευτέ θα, θα εκλεγούν. Εκεί, έτσι. Ναι. Είμαστε με σταυρό, θέλουμε να έχουμε ένα, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο να είναι πολύ συλλεκτικό. Ε, και να εκπροσωπεί διαφορετικέ κοινωνικέ τάξει, διαφορετικέ περιφέρειες τη χώρα. Πάντα όμω με γνώμονα οι άνθρωποι αυτοί που θα εκλεγούν να μπορούν να υπηρετήσουν την Ελλάδα και τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε, θέλω να το ξαναπώ, επιστολική ψήφο, πολύ σημαντική ναι. ε, μεταρρύθμιση. Δεν αφορά μόνο του συμπολίτε μα εκτό Ελλάδο, αφορά και του συμπολίτε μα στην Ελλάδα, παιδιά που δουλεύουν σε ζών, που δεν θα μπορούν, ε, φοιτητέ οι οποίοι ενδεχομένω να δίνουν επανελλαδικέ ανάπηροι οι η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ναι. Και ε, για πρώτη φορά έχουμε και αυτήν την θεσμική εναλλακτική ναι. για να ενισχύσουμε το πρόβλημα τη χαμηλή συμμετοχή τη Ελλάδα. Κύριε ευρωπαϊκές Πρόεδρε, αναρω... χθε παρακολούθησα το προσυνέδριο τη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη. Επανήλθε ο Πυρσό, είδα στη Νέα Δημοκρατία ο Σήμα και αναρωτιέμαι γιατί λείπει το πράσινο. Οι μεταγραφέ που έχετε κάνει από το Πασόκ <σοκ> δηλαδή δεν έχουν γίνει ούτε σε ανταλλαγέ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε, πράγματι πειραματιστήκαμε λίγο για τα 50 χρόνια τη ΝΑΤΣΜΑ και κάναμε ένα ειδικό επαιτειακό ναι. σήμα. Το οποίο δεν, αντι, δεν αντικαθιστά το σήμα, αλλά θα μα συνοδεύει ε, για αυτόν τον χρόνο. Και ξέρετε, για εμά που ε, θυμόμαστε το πρώτο σήμα τη ΝΑΤΣΜΑ με το Μπυρσό και τι ωραίε εκείνε εποχέ ε, ναι. του, του ανταγωνισμού. Ε, με το Πασόκ, αλλά αυτά τότε ήμασταν ε, στα μαχαίρια με το Πασόκ. Α, Τώρα δεν ε, είσαστε. Ε, τώρα... τώρα έχουμε. Αν τα... ρωτήσουμε τον κύριο Δαντρουλάκη, θα μας πει κάτι άλλο, φαντάζομαι. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει ναι, η Νέα Δημοκρατία ε, είναι να μπορέσει να συνενώσει κάτω από μία πολιτική ομπρέλα και ανθρώπου που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Πασόκ. Και ναι, δεν είναι μυστικό ε, ότι πολλά στελέχη μα. Ξεκίνησαν την πολιτική του Ιδρύματο στο Πασόκ. Σήμερα είναι Δημοκρατία όμω. Δεν είναι Πασόκ. Και αυτό κάτι λέει. Άρα δεν υπάρχει θέμα να μπει πράσινο στο σήμα. Το σήμα δεν αλλάζει. Παραμένει γαλάζιο. Και με λίγο πορτοκαλί, έτσι για να θυμόμαστε τι παλιέ καλέ μέρε του Πυρσού. Για την ακροδεξιά ανησυχείτε. Είδαμε στην Πορτογαλία τριπλασιάστηκε το ποσοστό. Στη Γαλλία προηγείται η ΛΕΠΕΝ 13 μονάδε. Εδώ στην Ελλάδα ανησυχείτε και επειδή το βλέπετε και ευρωπαϊκά το θέμα. Εσείς πηγαίνετε και Η ακροδεξιά... είστε στην, στα Ευρωπαϊκά Συμβουλιά. Η ακροδεξιά είχε πάντα ε, μία διακριτή εκλογική παρουσία mm -hmm. ε, τα, τελε, τα, τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια mm -hmm. στην ναι. πατρίδα μας με διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Υπήρχε πάντα ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, δεξιά της Νέας ε, Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ε, και, ε, και τώρα όχι στο βαθμό που να προκαλέσει ε, σημαντικές ε, πολιτικές ε, ε, αναταράξεις, αλλά εγώ θα ήθελα πραγματικά να κάνουμε τη την διάκριση μεταξύ του υπεύθυνου ε, ε, πατριώτη ε, και, ε, και αυτού ο οποίος ε, πουλάει έτσι με πολύ μεγάλη άνεση. Τον, τον, πατριωτισμό του χωρίς να μπορεί να τον υποστηρίξει με συγκεκριμένες πολιτικές. Εμείς ήμασταν αυτοί που ενισχύσαμε την άμυνα, εμείς θωρακίσαμε mm -hmm. τα σύνορα και ένας από τους λόγους που η ακροδεξιά στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει σηκώσει τόσο κεφαλή είναι γιατί μπόρεσαμε να ελέγξουμε το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί mm -hmm. αυτό είναι το πρώτο θέμα mm -hmm. ε, στην, στην, Ευρώπη και βέβαια ε, Τώρα πόσο σκληρά δεξιά πολιτική μπορεί να είναι κάποιος ο οποίο καταψηφίζει και εγώ τα, Μικρατικά μικροσκοπικά μη πανεπιστήμια. Εκεί βλέπετε τα άκρα με κάποιο τρόπο ε, συναντώνται. Απλά το λέω διότι κάποιοι εμφανίζονται ω υπέρμαχοι τη παραδοσιακή δεξιά. Τώρα το πόσο πραγματικά δεξί είναι. Σε ποιον αναφέρεστε. Ε, τώρα βγάλτε εσείς τα, τα, συμπεράσματά σα. Ε, δύο ακόμη θέματα πρέπει σα αποχαιρετήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Το, έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική. Το είναι το θέμα Μπελέρη. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε μας, μας βλέπουν στη χημάρα αυτή ναι, τη στιγμή. Ναι. και να τους πούμε καλημέρα. Είναι οι άνθρωποι στα καφενεία εκεί και μα ε, βλέπουν. Mm -hmm. Και το άλλο έχει να κάνει βέβαια με τις σχέσεις μας με την ε, Τουρκία και αυτόν τον σχεδόν ένα χρόνο όπου δεν υπάρχουν ε, παραβιάσεις. Αν κρύβει κάτι αυτό το οποίο πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Χαρούμενοι πρέπει να είμαστε. Mm -hmm. Είναι μια θετική εξέλιξη. Και θα έλεγα ένα αποτέλεσμα τη μια πολιτική η οποία έχει οικοδομηθεί με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και νομίζω υπάρχει μια ειλικρινή διάθεση και από την πλευρά της τουρκικής ηγεσία να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας τουλάχιστον να αποφύγουμε τις εντάσεις και τις ενέργειες που προκαλούν. Και το θα πάτε δένε... μετά το Πάσχα? Ο προγραμματισμός είναι να είμαι κάποια στιγμή το Μάιο σε επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα σε ανταπόδοση τη επίσκεψη που έκανε ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα. Άρα αυτό από μόνο του είναι κάτι σημαντικό το ότι θα μπορούμε να έχουμε Τούρκου οι οποίοι να ταξιδεύουν στα νησιά μα χωρί βίζα είναι πολύ σημαντικό. Και για την Τουρκία και την Ελλάδα και για τα νησιά μα. Το ότι έχουμε περισσότερε επιχειρηματικέ ανταλλαγέ, ένα ισχυρό και δυναμικό διμερέ εμπόριο, είναι και αυτό ε, από μόνο του πολύ θετικό. Υπήρχε μια μεγάλη επιχειρηματική αποστολή, ε, η οποία επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, και με προοπτικέ σημαντικέ για ενίσχυση τη περαιτέρω συνεργασία. Με άλλα λόγια, που θέλω να καταλήξω βεβαίω και στον πολιτικό διάλογο, συζητάμε και το μεγάλο ζήτημα μα. Mm -hmm. το, το, μεγάλο αγκάθι ε, και δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ε, αΟΣ και Ιφαλοκρηπίδο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και να μην το λύσουμε αυτό το θέμα. No. Σε αυτά τα χρόνια δεν έχουμε μπορέσει να το λύσουμε. Μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πολιτισμένα ότι διαφωνούμε. Χωρίς να μην ανησυχούμε που δεν υπάρχουν, παρα... υπάρχουν παραβιάσει. Νομίζω να είμαστε ικανοποιημένοι. Άστε. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι η χώρα δεν εξακολουθεί να ενισχύει την ε, αποτρεπτική τη δυνατότητα. Mm -hmm. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Παραλάβαμε Προημερών, ελπίζω να μπορέσω να τα επισκεφτώ σύντομα. Ε, τα πρώτα τρία ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο, ό,τι πιο σύγχρονο ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, mm -hmm. 7 θα παραλάβουμε συνολικά μέσα στον, ε, στον επόμενο χρόνο. Ε, τα F-16 μας εξακολουθούν και εξυγχρονίζονται mm -hmm. σε Viper. Αναμένουμε τα τελευταία έξι από τα 24, Rafale mm -hmm. ε, και η Μπελαρά. Ε, καλώς σχόλιο των πραγμάτων. Ε, η πρώτη θα φτάσει στην Ελλάδα. Μέσα στο 2010. Πάμε στην ε, υπόθεση Μπελέρη, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω. Έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό. Έχουμε εκφράσει τι ε, εντονότερε επιφυλάξει μα. Ε, όχι μόνο για το γεγονό ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα ε, στον, στον Φρέντι Μπελέρη να, να ορκιστεί ε, 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 όσο ε, ε, ήταν προφυλακισμένο, αλλά και πια έχοντα τώρα την απόφαση του δικαστηρίου για το αν πραγματικά αυτό μια, αυτή η δίκη συνιστά μια ε, δίκαιη δίκη. Θα εξεκολουθούμε να. Ε, Επιμενούμε δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Υπάρχει ε, πρωτόδικη απόφαση ε, και λυπάμαι που το λέω είναι δεδομένο ότι ε, ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, διαχειρίστηκε και έλβανε το θέμα αυτό έχει επηρεάσει τις ελληνοευαλβανικές ε, σχέσεις. Όχι προς το καλύτερο. Αρνητικά λοιπόν. Λοιπόν αρνητικά. Ε, και δεν είναι κάτι που το θέλω. Και ελπίζω, εξακολουθώ να ελπίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί. Θα λυθεί. Ε, στην φοβηθήκατε. Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε, γιατί ακούσαμε σιρήνες, ακούσαμε μια έκρηξη, είδαμε καπνό, μας βάλαν σε κάποια αυτοκίνητα τα οποία κινήθηκαν μετά με μεγάλη ταχύτητα προς, προς δύο ώρες mm -hmm. κατεύθυνση. Ε, αλλά σίγουρα κα, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη. Mm -hmm. Και όπως είπα και αμέσω ε, μετά το, το, επεισόδιο αυτό, είναι μια επενθύμηση ότι εκεί διεξάγεται πόλεμος κάθε μέρα. Εμείς ήμασταν για κάποιες ώρες στην Οδυσσό, αλλά οι Ουκρανοί δέχονται επιθέσεις από τη Ρωσία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο στρατό τη Ουκρανία, αλλά σε αμάχου κάθε μέρα. Κρίσιμε υποδομέ. Σκέφτηκα ένα κτίριο διαμερισμάτων όπου σκοτώθηκαν 12 άτομα, 5 παιδιά, από ένα ντρόουν το οποίο το χτύπησε στην, mm -hmm. ε, στη μέση τη νύχτα. Και αυτό είναι και ο λόγο που η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία, γιατί εμεί δεν είμαστε των ίσων αποστάσεων, είμαστε με τον αμυνόμενο. Όπω είναι και όλη η Ευρώπη με τον αμυνόμενο. Και όπω όλη η Ευρώπη δίνει ενίσχυση στην Ουκρανία, έτσι το κάνουμε ε, και εμεί, γιατί θέλουμε και ένα μήνυμα ότι κανεί δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορα δια τη βία. Κανείς. Και αυτό το μήνυμα προφανώ έχει μια ειδική ε, αναφορά στην, ε, στη δικιά μα ε, ταραγμένη γειτονιά. Τραμπ ή Μπάιντεν. Όποιον επιλέξει ε, ο, Ελλην... ο Αμερικανικό λαό, ε, θα, ε, θα σεβαστούμε την, την επιλογή του. Προφανώ οι ελληνοαμερικανικέ σχέσει είναι τόσο ισχυρέ αυτή την περίοδο ε, που δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγουν από τι ράγε τι οποίε έχουν μπει ανεξαρτήτω του ποιο θα εκλεγεί πρόεδρο. Τόση... Έλα, Να το ρωτήσω, βέβαια, τόση ώρα σας παρατηρούμε, αφού ολοκληρώσαμε τις ένδειξες, ευχαριστήσουμε. Το βραχιόλι, τι συμβολίζει γι' αυτό? <laughs> ε, μου το πήρε η σύζυγός μου ε, στο ταξίδι που κάναμε στην Ινδία. Ah, ε, α, επειδή ασχολείται πολύ με θέματα, προσπαθεί να αναδείξει ε, θέματα που έχουν να κάνουν με χειροτεχνία. και πολιτική παράδοση, επισκέπτηκε κάποιε. Σα Αντίσχεσ... πιάνουν τα χέρια σα. Αντίστοιχε, τι είπατε. Σα πιάνω τα χέρια σα. Εμένα δεν πιάνω καθόλου τα χέρια μου. <laughs> ε, <laughs> με, <laughs> το, <laughs> με, το ζόρι κατάφερα, και. Το δέσατε. Ολυμπιακό ή παραθυμιακό. Πάντω όπω προσέχετε είναι, είναι μπλε και, είναι, είναι μπλε και ε, τι θα ήταν. Ε, Κανονικά στην Ελλάδα πρέπει να έχει και λίγο πράσινο. Το καλοκαίρι ναι. Παραθυμιακό ή ολυμπιακό το φάινερ φόλ τη Ευρωλίγκα. Μακάρι και οι δύο. Μπορούν. Και την κούπα ποιο.